Αυτό είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας. Το άλλο είναι, απεικονίζει ένα πραγματικό γεγονός. Ο πολεμικός χορός. Τι συμβολεί στο τύριο. Το 1913, Φεβρουάριο μήνα, πολιορκείται το Μπιζάνι, το απόφυτο αυτό φρούριο και τα Γιάννενα. Εκεί λαμβάνουν μέρος και πάρα πολλοί στρατιώτες από το Γαρδίτη, πολλοί γαρδικιώτες. Μεταξύ αυτών είναι και ο Κώστας Βλαχαγγέλης, ο πατέρας του Λαουτιέρη, του μεγάλου, του Δημοσθένη Βλαχαγγέλη, ο οποίος το βράδυ στην Ανάπαυλα τραγουδούσε εκεί τους στρατιώτες, τα τραγούδια τους, για να τους ξυψώσει το ηθικό, και εκεί συνέθεσε και το τραγούδι «Εύζωνα που ξεχύμαζε στο φετινό χειμώνα, που ήταν τα χιόνια τα βαριά και τα πολλά χαλάζια, στο κοκκινό ξεχύμαζα στην άκρη στον Μπιζάνι». Και είναι ένα ιστορικό τραγούδι. Αυτοί λοιπόν οι πολεμιστές, αφού τα Γιάννενα απελευθερώθηκαν και τον Μπιζάνι, ερχόμενοι εδώ στο Γαρδίτη την Άνοιξη, κάποιες από αυτούς είπε ότι κάνουμε έτσι ένα χορό με τις σκηνές εκεί που πολεμάγαμε και να δούμε τι θα γίνει. Και στο πανηγύρι τον Αύγουστο που ήρθε μετά, την τρίτη μέρα το βράδυ, αφού τελειώσαν όλοι τους αυτοί, πιαστήκαν εδώ 20-40-50 όσοι ήταν οι πολεμιστές, οι οποίοι ήταν μεταξύ 25 και 30 χρονών. Λοιπόν, και αρχίσανε με το τραγούδι που είχε βγει τότε, το εμβατήριο του Αϊτού ο γιος, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων εκεί στο Μπιζάνι, ήταν ο Κωνσταντίνος ο Διάδοχος. Αυτό λέει το Αϊτού, αυτό είναι αυτός. Και το τραγουδούσαν οι οργανωπαίκτες, το είπαν οι πολεμιστές να πείτε αυτό το τραγούδι, το μάθαινε δύο-τρεις και στην αρχή κάνανε μόνο το σκοπό, δεν το ξέρανε. Και γύρω-γύρω λοιπόν κάνανε διάφορες κινήσεις, πέφτανε κάτω, οι τραυματίες τους δένανε τα πόδια, τα κεφάλια, και αυτό το τραγούδι έγινε, έγινε παρθονισμός στο χορός, εδώ στο Γαρδίκι. Από εκεί και πέρα έπιασε και όλα τα χρόνια το συνεχίσαν αυτοί οι πολεμιστές μέχρι που γίνανε παππούδες. Από εκεί και πέρα μετά το μάθανε και οι πόλοι που μεγαλώνανε και γίνανε παππούδες, και αυτό το έθιμο χορεύεται μέχρι σήμερα. Και αυτό που το κάναμε και εμείς σήμερα για να το δει ο κόσμος. Αγαπητοί μου φίλοι, δείτε τον χορό των γερόντων πώς εκφράζονται οι παππούδες, γιατί και αυτοί το έμαθαν από τους δικούς τους παππούδες. Είναι κάτι το οποίο, από ό,τι μου λέει ο Σωτήρης, θέλουμε να συνεχιστεί, να ακολουθήσουν αυτόν τον χορό και οι νεότεροι, η νέα γενιά, και να διαπιστώσει για μια φορά ότι πραγματικά είχε παππούδες ήρωες. Πάμε να το δούμε. Thank you.
κρόνος. Η κάνα το μυθό μας, να τρέχει σαν φαγός. Η κάνα το μυθό μας.